Καλησπέρα φίλε και φίλοι τη Ανοπέα Ατραπού. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτη. Είναι 7 έκτου του 2022. Είναι η μέρα Τρίτη και κυρίε και κύριοι, σήμερα θα παρακολουθήσουμε το χρονικό του τρόμου. Το χρονικό του τρόμου έχει να κάνει με τα επόμενα βήματα που θα υπάρξουν στις σχέσεις μας με την Τουρκία, με την Αλβανία, με τα Σκόπια και με άλλες χώρες. Η Ελλάδα εδώ και τρεις μέρες επισήμως έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα. Το σημαντικότερο πράγμα απ' όλα είναι ότι θα δούμε πώς θα πρέπει να είμαστε εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό προκύπτει από όρια της εκπομπή που περισσότερο παρά να ε, θίξουμε και να χτυπήσουμε την κομβική ημερομηνία 666 ε, μιλήσαμε περισσότερο για την αυτοβελτίωση και την ανέληξη του ανθρώπου και σήμερα θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία νομίζω κάποιους από εσάς θα προβληματίσουν. Αν κάποιους από εσάς δεν προβληματιστούν, παιδιά, να το κοιτάξετε, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες τελείωσε το κεντρικό κομμάτι των συνομιλιών της Λέσκης Μπίδελμπεργκ. Είναι σίγουρο ότι συζητήθηκαν κάποια θέματα, τα οποία θα μου επιτρέψετε, κάποιε προσβάσει να σας, να ξέρω πολύ απλά τι έχει συζητηθεί και τι έχει εν μέρη αποφασιστεί. Μην το βλέπετε τόσο περίεργο, υπάρχουν εφημερίδες στην Ελλάδα οι οποίες πέρα από τα λεγόμενα ξέρω, της Αγίας Φουφουτίας, της Γερόντισσας Φουφουτίας και του Γέροντα Πανφούτιου, ξέρω εγώ πάνω ξέρουν και τι έγινε πολύ απλά και έχουν πάρει το ένα από τα δύο πρωτόκολλα, τα επίσημα, τη Λέσκη Μπίντερμπερκ. Δεν, είναι, δεν πιστεύω αυτά τα πράγματα, αλλά πάρα πολλοί έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένου ανθρώπου. Και ναι, θύχθηκε πάρα πολύ το θέμα του παγκόσμιου αναθεωρητισμού, όπου τα τρία επόμενα επεισόδια που πρόκειται να προκύψουν μέσα στου επόμενου 12 μήνε, δηλαδή μέχρι τι 7 έκτου του 2023. Είναι μεταξύ της Ρωσίας και κάποιων με τις χώρες που συνορεύει. Μάλλον θα προχωρήσει προς, όπως λέγαμε, τρανσδιστερία Μολδαβία, Ρουμανία και Και ε, μάλλον μεταξύ Βορείου Κορέας και Νοτιού Κορέας και σίγουρα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι όσοι παρακολουθείτε εμένα στα μέσα μαζικής διαδικτύωσης θα είδατε ότι σήμερα η είδηση η οποία ανέτος μπορούσαν να τη σηκώσουν πάρα πολλά site τα οποία είναι μέσα στη λίστα πέτσα και παίρνουν λεφτά επειδή προφανώς ο δημοσιογράφος που τα έχει κάνει υπόκληση μεγαλύτερη των 90 μοιρών μπροστά στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προφανώς μιλάω για τον Νιούζιτ και τον κύριο Ευαγγελάτο. Όταν την είδη της εικόνα Ευαγγελάτο είναι γνήσια, όταν την είδη της εικόνα Κασταμονή τότε μπαίνει μια, ένα tag, το οποίο πολύ εύκολα μπορείτε να πατήσετε το χ πάνω στη γωνία και να το σβήσετε, που μας λέει ότι η είδη είναι μερικώς ψευδή. Μη μου το βάζεις βαθιά, διότι έχω αγόρι κάπως έτσι. Συγγνώμη που το λέω χιδέα, είναι άνω των 18, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η Ρωσία επισήμω έθεσε στο στόχαστρο των πυράβλων και ειδικότερα του Σατάν, του Σατανά δηλαδή, δύο, ενό πυράβλου 208 τόνων, ο οποίο όπου σκάσει θα είναι επίπεδου πυρηνική βόμβας Χειροσύμα και Ναγκασάκι και πολύ περισσότερο, τι έθεσε στο στόχαστρο, τι έθεσε σε εχθρική κατάσταση και προσέξτε λίγο ποιε χώρε έθεσε: τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και τη Βουλγαρία. Ακριβώ κάτω από τη Βουλγαρία είναι η Ελλάδα. Θυμηθείτε λίγο που κάποια στιγμή κάποια φεδρά μέσα εδώ στην Ελλάδα διώξανε και δεν θέλανε να μιλήσω εγώ γιατί του είπα ότι ο Πούτιν θα φτάσει μέχρι την Ισπανία. Και αναρωτιέμαι ποια από τι χώρε που απομένουν. Γιατί αυτέ τώρα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία, τι θεωρώ ήδη χαμένε τρει τέτοιου πυράβλου θα φάνε, θα ζητήσουν συνθηκολόγηση. Θα σταματήσει αυτή την, πυρηνική δύναμη που λέγεται Ρωσία. Ο Μπόρι Τζόνσον έχει γλιτώσει προσωρινά από όρεξη και θεσμή εκπομπή. Και αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, θα σας κάνω μια μικρή αναπαράσταση και θέλω να μου απαντήσετε πάρα πολύ σωστά στα ερωτήματα. Επειδή το βλέπετε πρεμιέρα, όσοι δεν το βλέπετε πρεμιέρα δεν μπορείτε να απαντήσετε. Και ε, τα σχόλια το συμφωνώ, δεν συμφωνώ, ναι, όχι τα λοιπά είναι εν μέρει άχρηστα. Επίσης όσοι παρακολουθείτε την πρεμιέρα και απαντάτε στα σχόλια είναι ανώφελο. Εγώ θέλω αριθμούς για να μπορέσω να βγάλω διάφορα συμπεράσματα. Χθες το 64% από εσά είπε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ή μάλλον είσαστε σίγουρα, 63,8% ήταν, 63 έδειξε 64% δηλαδή, σίγουρα θα έχουμε ένα πολεμικό επεισόδιο εντός του 2022 με την Τουρκία. Σε συνδυασμό με όλες αυτές τις φανφάρες που λένε διάφοροι πολιτικοί για να ανέλθουν και να βγούνε να εκλεγούν στι επόμενε εκλογέ που δεν έχουν περισσότερο από ένα χρόνο. Το μέγιστο που μπορεί να γίνουν εκλογέ είναι Μάιο, έχουμε ήδη λιγότερο από 12 μήνε μέχρι να γίνουν εκλογέ. Νομίζω Μάρτιο θα γίνουν εκλογέ, οπότε μιλάμε για 10 μήνε το περισσότερο. Έχει να κάνει με το εξή ερώτημα. Και σα παρακαλώ πάρα πολύ να απαντήσετε τώρα. Είσαστε έτοιμοι όσο αφορά το πρόσωπό σας, το άτομό σας για ένα πολεμικό επεισόδιο με την Τουρκία. Για απαντήστε σας παρακαλώ. πολύ. Λοιπόν, πάμε. Είστε έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή μας τυπάνε ένα νησί. Είστε έτοιμοι. Επειδή θα ψηφίζετε να ξεκινήσω να σας πω το εξής. Οι ειδήσει θα είναι λίγο περίεργες. Συνήθως η τουρκική μηχανή θα προσπαθήσει να κάνει ένα επεισόδιο νύχτα. Ένα επεισόδιο το οποίο θα έχει προεκτάσεις διπλωματικές, αφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας και σε πολλές άλλες περιπτώσεις προετοιμασίας των Τούρκων για άμεσο χτύπημα. Ο άρχοντας αυτός είναι επίσημο τίτλο τη ελληνική διπλωματική ε, μηχανής, μηχανή. Ο Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Δένδια, έδωσε εντολή που κάποιοι αναρωτηθήκαν αν είναι πραγματικό αυτό το γεγονό. Παιδιά, η Ανοπέα Τραπό δεν βάζει ποτέ ψέματα. Δεν ξέρω ακόμα και αυτό που λένε κάποιοι το μερικό ψευδό είναι πώ δηλαδή. Βάλ το όλο, αλλά ε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το πει κανέναν. Τι ακριβώ είναι, Ο λίγο έγκυο, ο λίγο νεκρός. Θα σας πω πολύ απλά ότι ναι, απέναντι ακριβώς από ΧΙΟ, όπως περιγράφονται στα ενημερωτικά δελτία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έχουν συσσωρευτεί δυνάμεις άνω των 100.000 στρατιωτών Τούρκων εν μέσω 2,5 πολέμων, το θυμάστε τους 2,5 πολέμους, δηλαδή Συρία, Λιβύη και προετοιμαζόμαστε και λίγο και με το ΠΚΚ ή με την Αρμενία, άρα έχουν πέρα από αυτούς τους πολέμους έχουν 100 χιλιάδες Τούρκους ακριβώς απέναντι από τη Χίο έτοιμους να ξεχυθούν στα παράλια της Ελλάδος και να πάρουν κάποια από τα νησιά. Αν εμείς μαζεύαμε σε ένα νησί που δεν είναι και στρατηγικά σωστό να μαζέψει σε νησί ε, χερσαίο στρατό είναι άλλοι λόγοι που δεν είναι τις παρούσεις. Και έλεγε η Τουρκία σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα, παραδείγματο χάρη στη Μητυλήνη, έχει μαζέψει 200.000 στρατιώτε ή 50.000 στρατιώτε, οι οποίοι είναι έτοιμοι να πέσουν απέναντι στην Τουρκία. Η κλασική αντιμετώπιση από του Έλληνε θα ήταν ω εξή: Το κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδο θα έβγαινε με τον κύριο Κοτσέμπα με το ρόλεξ των 22.000 ευρώ. Έχει πάει 22.000 στο πλέον, που θα έλεγε Όχι! στα υπεριαλιστικά σχέδια της Ελλάδος που θέλουν να επιτεθούν στο φίλο λαό της Τουρκίας, ο οποίος έσφαξε απλούστατα 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, 500.000 πόντιοι που είναι και αυτοί Έλληνε, Έλληνες, 300.000 Αρμένιους, τους έκοψε τους λαιμού, έλα μωρέ, στόμωσαν τα, τα μαχαίρια και κάτω Θα βγαινε το ΣΥΡΙΖΑ, η συνιστόσα της κυρίας Ρεπούση και θα έλεγε όχι. Στην κακιά Ελλάδα που θα επιτεθεί απέναντι στην Τουρκία τι κάνανε μωρέ στη Σμύρνη, απλώ του πρόξαν στο λιμάνι και πνιγήκανε. Και αυτό ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο γνωστό συγγραφέα, ο οποίο τότε ήταν πολεμικό ανταποκριτή, θα είχε πει δύο ποτηράκια περισσότερο που έγραφε ότι οι Τούρκοι κόβαν τι ρόγε από τι Ελληνίδε και τι κάναν κομπολόι. Ότι βιάζανε μπροστά από την Αγία Φωτεινή τη Σμύρνη τι ωραίε γυναίκε και μετά τι πιάνανε από τα μαλλιά και τι πετάγανε στη θάλασσα. Αλλά αυτά είναι για τους κουκουέδες και τους σιριζαίους είναι εμπειριαλιστικά σχέδια που δεν πρέπει να φυλάσσουμε εμείς τα μπόσικα. Άρα θα πρέπει οι χιώτισες, οι μυτιλινιές, οι σάμιες, οι κόες, οι ροδίτες και τα λοιπά να ετοιμάζονται να τις πηδήξουν οι Τούρκοι. Έτσι. Το μέρα 25 θα έλεγε μια παπαριά καμαρωτή. Ό,τι του φανεί του στεφανεί. Whatever you see the lolo ring. Ως γνωστόν, ο γνωστός μπαρουφολόγος, παπαρολόγος, Μπαρουφάκη, από το όνομά του Μπαρουφάκη Μπαρουφολόγο, γι' αυτό τελικά. Αν ήταν ε, Παρουφάκης Παρουφάκη, θα ήταν Παπαρολόγο, αυτά. Θα πει ότι όταν το βράδυ τρώ μπριζόλε, ετοιμάσου το πρωί να πιει δύο κοκακόλε. Παθιστόχαστο. 3% του ελληνικού λαού ψήφισε αυτόν τον Μαλάκα. Το Γιάννη με έναν νι που έγραψε τον Μαλάκα με δύο λάμδα. Έτσι, Όσοι είναι με το ανδρουλιτσάκι θα πούν το βράδυ φάει λάδι και έλα μέσα στο σκοτάδι. Ακόμα δεν τον έχουμε δει. Συριζέοι είπαμε τι θα κάνουνε. Ο γουρλωμάτης ό,τι του πει και Μπίτερπερ και τα υπόλοιπα λοιπά κόμματα που δεν πρόκειται να βγουν ποτέ. Αν βγει άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή εκτό από αυτά τα τέσσερα και τον Βελόπουλο, εμένα να με κλάσει. In the face. <σ rerun> <diode> Έτσι. Λοιπόν, κάτι βόμβολης, κάτι μπόμβολης, κάτι αυτά, ούτε την ψήφο. Copy paste την ψήφο να την κάνεις, δεν πρόκειται. ούτε την ψήφο. Ούτε 1%. Τώρα από εκεί πέρα για τον Καστιδιάρη δεν ξέρω. Μπορεί να μαζέψει και να κάνει ζημιά λίγο στο, στο βελόπουλο. Αλλά αυτό δεν έχει πει και πολλά πράγματα. Εθνικιστή είναι. Ναι, εντάξει, δεν είπα ότι λέει κακά πράγματα. Ο βελόπουλο θα πει κάτι, ετοιμαστείτε και το αυτά τα λίπα. Και, και γενικώ η αντιμετώπιση τη ελληνική πολιτική κοινή είναι Μπαρμπούτσαλα. Μπαρμπουτσελέισον. Λοιπόν, ο Δένδια, ο οποίο έχει απασφαλίσει τι τελευταίε 48 ώρε. Και έχει απασφαλίσει γιατί τα μέλη τη οικογένεια Ροτσάιλ, τα οποία τα εκπροσωπεί νομικό στην Ελλάδα. Έλα, λεκό! Βγαίνουν κάτι καραγκιόζοντα στο κολονάκι που πάνε εκεί πέρα στο Μέγερ του φίλου μου του Νίκου, με κάτι πουρα που κάνει 70 ευρώ και λένε ότι είναι οι εκπρόσωποι τη οικογένεια Ροτσάιλ στην Ελλάδα. Και η οικογένεια Ροτσάιλ δεν του ξέρει καν. Καν! Καν! unknown land. Έτσι, λοιπόν. Ο φίλτατος ο Νίκος οδεύει, ο Δένδιας πρέπει να έχει πάρει αυτό που λέμε την νόρμα. Έχει πάρει να με τη μεγάλη έγκριση από την οικογένεια Ροτσάλ και προφανώς και την οικογένεια Ροκφέλλερ -Ρο πάρ' του στα αυτιά. Επειδή κάποιοι θα πούνε ότι οι Ροκφέλλερ και οι Ροτσάλ θέλουν η Τουρκία να ανέβει, ούτε καν. Ούτε καν. Διότι και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό και πρέπει να το ξέρετε, το Κατάρ δεν έχει δεχτεί ούτε του Ροτσάιλτ ούτε του Ροκφέλερ ω εκπροσώπου και συμβούλου για την επένδυση των χρημάτων που βγάζει και επειδή το έχουν αποκλείσει και όλε οι αραβικέ χώρε, η μόνη χώρα που χώνουν λεφτά είναι στην Τουρκία. Θέλουν πάρα πολύ να φάει στραπάτσο η Τουρκία και οι Ροτσάιλτ και η Ροκφέλλερ, όχι γιατί μα αγαπάνε, που έλεγε και ο, Μάτσα, ο, ο Σταρένιο, πώ έλεγε, μα αγαπάνε οι Γερμανοί και τέτοια πράγματα, αλλά πολύ απλά γιατί θέλουν να καταστραφεί και κάποια στιγμή να γυρίσουν και να πούνε κάτσε να παιδίσουν τα λεφτά μέσα από του Ροτσάκ και του Ροκφέλλερ. Οπότε ο άρχον τη διπλωμάτια κάνει μια κίνηση η οποία είναι κατηνίστηκε ναι, μεν, αλλά πολύ ωραία δε. Αλλά εγκυμονεί πολλού κινδύνου. Κοινοποιεί και γνωστοποιεί όλου του χάρτε που υπάρχουν αυτού που αναρωτήθηκε η φίλη μου, αν είναι γνήσιοι λοιπά. σε όλε τι πρεσβείε του κόσμου για να μπορούν να του ενημερώσουν τι εκάστοτε κυβερνήσει, ότι οι Τούρκοι έχουν μαζέψει απέναντι 100.000 στρατιώτε απέναντι από τη Hello! 100.000 στρατιώτε απέναντι από τη Χίο. Hello. Από τη Χίο. Χιώτες, ετοιμαστείτε χθε. Με ετοιμαστείτε χθε. Κόι, ετοιμαστείτε χθε. Ροδίτε, ετοιμαστείτε χθε. Επειδή κάποιο παλικάρι που γράφει εδώ πέρα μέσα στο chat, ο αδερφός του είναι λέει ο διοικητής στο Καστελόριζο. Θέλω να μου απαντήσει γιατί θυμάμαι το όνομα. Είναι μονός ή διπλός. Αυτό. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα ό,τι επεξήγησε. Ξέρω ποιο είσαι. Θα γράψουν και κάποιοι. Συνήθω, όταν απευθύνει ένα ερώτημα, πετάγω το κάποιοι και λέει είναι σαν το Σπάρτακο. I'm Spartacus", στην ταινία. Θυμάστε, 4,5 άτομα που λέγανε I'm Σπάρτακο. I'm Σπάρτακο. Ξέρω ποιο είσαι και το τσέκαρο τη ο αδερφό του διοικητή τη Καστελαρουζό. Είναι μονό ή διπλό. Θα καταλάβει. Έτσι. Λοιπόν. Και εσεί συνεχίζετε και απαντάτε. Είστε έτοιμοι για ένα επεισόδιο. Για ένα πολεμικό επεισόδιο. Το θέμα είναι το εξή: δεν μπορεί να τραβήξει την ψήφο. Κάποια στιγμή θα τη σταματήσω και θα σα κάνω άλλα ερωτήματα. Και στο τέλο τη εκπομπή θα ξανακάνω πάλι αυτό το ερώτημα. Και εκεί θα δείτε πώ πέφτουν τα μούτρα. Οι Τούρκοι, αν περάσουν απέναντι, θα έχουν συμμάχου Όλου του λαθρομετανάστε, όλου του ΠΕΠ σε όλα τα νησιά. Διότι όλοι οι λαθρομετανάστε και όλοι οι ΠΕΠ στα νησιά οι οποίοι έχουν καταγωγή από το, από το Σουδάν, από τη Σομαλία, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από το Τζιμπουτί, όλα αυτά τα πράγματα είναι βέροι μουσουλμάνοι οι οποίοι έχουν περάσει εκπαίδευση στα στρατιωτικά ε, σημεία τα οποία έχει η Τουρκία, έτοιμοι να κάνουν πόλεμο εντό πόλεω με των Ελλήνων θα σφάξουν Έλληνες. Συνεχίζω. Είσαστε έτοιμοι για πολεμικό επεισόδιο. Θα βγουν οι Τούρκοι στους δρόμους. Με μαχαίρια. Όχι οι Τούρκοι, οι φίλοι τους. Και όποιον βλέπουν θα το σφάζουν. Είσαστε έτοιμοι. Εγώ θα σταματήσω τώρα εδώ το πρώτο ερωτηματολόγιο και θα κρατήσουμε το ποσοστό. Έτσι. Τόσο έτοιμοι, τόσο έτοιμοι. Πάμε λίγο παρακάτω ώρα εντεκάτη με σιβρινή, αρχίζει και βγαίνει στα πρώτα site της Ελλάδος, κυρίως τα site παπαρολογίας, δεν χρειάζεται να σας πω ποια είναι αυτά, η είδηση ότι βάρκες με λαθρομετανάστες έσπασαν τα λεγόμενα ναυτικά ύδατα της Ελλάδος και προσεγγίζουν τις ακτές διαφόρων νησιών, με πρώτη προτεραιότητα την Χίο και τη Μητυλίνη. Η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 11 και 34 και πάει προ 11 και 35. Περίπου τέτοια ώρα οι ειδήσει οι οποίε έχουν ξεκινήσει από τι 11 η ώρα και το περιστατικό έχει γίνει 11 παρα 10, 11 παρα τέταρτο. Άρα εδώ και 50 λεπτά ξεκινάει η απόβαση των Τούρκων. Έχουν ήδη ακουμπήσει τα νησιά του Αιγαίου. Προφανώ σε κάποιε παραλίε οι στρατιωτικέ δυνάμει οι οποίε θα πλησιάσουν για να δουν την ευρύτερη περιοχή και η λιμενική. Θα καταλάβουν ότι αυτοί που είναι μέσα στις βάρκες δεν είναι παράνομες εισερχόμενα πρόσωπα, αλλά είναι κρυφός στρατός της Τουρκίας. Η ώρα είναι 11.36. Η πρώτη ανταλλαγή πυροβολισμών γίνεται κυρίως στον κόλπο του αεροδρομίου της Μυτιλήνης, στις Ινούσες, στα Ψαρά που είναι μπροστά από Ιχείο, στο ψαλίδι της Κο και στις παραλίες της Ρόδου. Τα τοπικά κλιμάκια ενημερώνουν τις διοικήσεις, τις στρατικές διοικήσεις των ΑΔΕΤΕ, των, των ανωτέρων διοικήσεων ταγμάτων εθνοφυλακής στα νησιά και η ΑΣΔΕΝ τίθεται σε πολεμική διαθεσιμότητα. Η ΑΣΔΕΝ στο Καρέα ενημερώνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού ότι δεχόμαστε επίθεση στα νησιά. Οι πρώτες κινήσει κινήσεις που γίνονται γίνονται από το ναυτικό. Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και με εντολή του αρχηγού στόλου ενημερώνει όλα τα καράβια που υπάρχουν στους να τεθούν σε κατάσταση εκλιμενήσεως, δηλαδή θα φύγουν από τους εναυστάθμους για να πλησιάσουν τα νησιά του Αιγαίου. Η πολεμική αεροπορία τίθεται σε σκράμπλ ενός λεπτού. Η ώρα είναι 11.36, και 36, πάει προς 11 και 37. Ήδη ο Πρωθυπουργό έχει μεταβεί στο Κισέα. Το Κισέα γίνεται στο κλουβί της, του, 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 Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Μαζί του είναι και ο πολιτή Μαρμάρον, ο οποίο χθε δήλωσε ότι Είμαστε κοντά στα όρια μα. Ο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνική Αμήνη, κ. Φλόρο, ο αρχηγό ΓΕΣ, yes, ο αρχηγό ΓΕΑ yeah και ο αρχηγό ΓΕΝ. Η εντολή που δίνεται είναι να ενημερωθεί η ευρωπαϊκή διπλωματική σκηνή. Αυτό το αναλαμβάνει να το κάνει ο κ. Δένδια, ο οποίο ενημερώνει το νούμερο 2 τη Ευρώπη, ο οποίο είναι ο Μαργαρίτη Χινά. Ο Μαργαρίτη Χινά παίρνει την Ούρσουλα Ντελέιν και τη λέει ότι η Ελλάδα δέχεται επίθεση από την Τουρκία στο Κισεα παίρνετε τηλέφωνο από τον ε, Μητσοτάκη προς τον Μακρόν. Η ώρα στη Γαλλία είναι μία ώρα πίσω. Είμαστε 11, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 11 και 37, στο Γαλλία είναι 10 και 37. Ο Μακρόν πληροφορείται ότι η Ελλάδα δέχεται επίθεση και παίρνει τον αρχηγό των ειδικών δυνάμεων της Γαλλίας και της Λεγεώνας των Ξένων να ετοιμάσουν δυνάμεις ούτως ώστε να μεταφερθούν, αερομεταφερθούν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, για να δείτε πώς μπαίνουν αυτά τα πράγματα, αρχίζουν και μπαίνουν αντιεροπορικά στις άκρες και φοβούνται για έλευση και επίθεση τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες θέλουν να καταστρέψουν αυτά τα αεροδρόμια. Η Λάρισα και ειδικότερα ο Μικέ, το κέντρο δηλαδή αεροπορίας και ραντάρ της αεράμινας, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και όλα τα μέσα της αεράμινας είναι έτοιμα να βάλουν κατά οποιοδήποτε στόχο κατατίθεται εκτάκτο στο ΝΑΤΟ κλείσιμο του ενέργειου χώρου της Ελλάδος. Η Ελλάδα θεωρεί πλέον ότι δέχεται επίθεση. Ο Πρωθυπουργό παίρνει τον πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος είναι εδώ στην Ελλάδα και είναι ο Τσούνης, όπω λέγεται αυτός, ο οποίος παίρνει τηλέφωνο τον αντίστοιχο Υπουργό Εξωτερικών της, της Αμερικής, ο οποίος επικοινωνεί με την Καμίλα και η Καμίλα επικοινωνεί με τον Biden, ο οποίος Biden είναι περίπου 6-7 ώρες πριν, είναι το απογευματάκι της προηγούμενης ημέρας, και κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο και συνομιλεί για 5 με 10 λεπτά με το Μητσοτάκη ο οποίος του λέει μην αχώνεσαι θα μπω εγώ μπροστά εν τω μεταξύ ο Στόλμπερκ έχει ενημερωθεί ήδη και παίρνει τηλέφωνο τον Ερντογάν και του λέει σταματήστε οποιαδήποτε κίνηση η ώρα είναι 11 και 38 ήδη αρχίζουν οι πολεμικές προετοιμασίες για επιστράτευση και όλα τα νησιά και όλη η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Εύρο πλέον έχει κλείσει όχι μόνο ένα αλλά έχουν γνωστοποιηθεί και στου ντόπιου ότι πιθανόν περιμένουμε επίθεση από τουρκικέ δυνάμει από τον Εύρο. Τα τρακτέρ παίρνουν μπροστά. Η Κρήτη και ειδικότερα το πεδίο βολής Κρήτης έχει τεθεί σε συναγερμό. Η αναπομείνοντα μοίρα των S300 Τίθεται σε πολεμική διαθεσιμότητα, Έλληνε αξιωματικοί μπαίνουν εντό του πεδίου βολή Κρήτη και διώχνουν, όπω ορίζει η διαδικασία, τους αξιωματικούς του αξιωματικού του ΝΑΤΟ. Πλέον το πεδίο βολή Κρήτη έχει κλειδώσει από νατοική βάση και έχει γίνει ελληνική βάση. Η Σκύρο τίθεται σε σκράμπλ ενό λεπτού, η Λίμνο τίθεται σε σκράμπλ ενό λεπτού και όλε οι μοίρε τη Ελλάδο, οι αεροπορικέ, σε σκράμπλ ενό Λεπτού, τα μη ε, εκκλημενισμένα υποβρύχια διατάσσονται ήδη με ειδικά σήματα που φεύγουν από συγκεκριμένα σημεία της Ελλάδος να λάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις στις επανομαζόμενες κρυφές κοιλάδες του Αιγαίου. Τα δύο-τρία εναπομείνοντα υποβρύχια τα οποία υπάρχουν εκκλημενισμένα σε κάποιον από τους αναστάθμους διατάσσονται να επανδροθούν και να φύγουν εντός δύο ώρων επιστρέφουν τα δύο υποβρύχια επιφυλακής από την Κύπρο. Το διοικητήριο του στόλου του Ιωνίου τίθεται σε πολιτική διαθεσιμότητα στο κόλπο των βατερών παρόλο που συνεχίζουν τα οι και τα αποβατικά να έρχονται από τους Τούρκους ενεργοποιούνται οι νάρκες και οι μονάδες δύο και όλα τα νομεράκια που υπάρχουν στο αεροδρόμιο και στα βατηρά βγαίνουν ως πέλεκοι δύο πολεμικές θέσεις στου κόλπου για να αντιμετωπίσουν την απόβαση. Η ώρα, κυρίε και κύριοι, είναι 11.40 και το βράδυ. Πάει προ 11.41. και Ενημερωνόμαστε για τι πρώτε απώλειε. Ήδη έχουμε ε, πολλούς πολλού σε αντιπαράθεση με του Τούρκου και οι Τούρκοι. Τα αεροπλάνα των Τούρκων, κάποια από αυτά έχουν ήδη βομβαρδίσει συγκεκριμένε θέσει σε διάφορα νησιά. Η αεράμινα τη Ελλάδο έχει καταρρύψει ήδη αρκετά αεροσκάφη και παράλληλα στι αερομαχίε κερδίζουν κατά κράτο τα ελληνικά αεροπλάνα σε βραδινέ συνθήκε, τι οποίε τι είχαμε ξεχάσει λίγο εν καιρό, αλλά δεν το λέγαμε. Δεν έχει βγει ακόμα κανένα καράβι α, ναυτικό από του ναυστάθμου, διότι αντιμετωπίζουν το εξή συγκεκριμένα υποβρύχια, κλάσεις συγκεκριμένες που είναι οι καλύτερε στον κόσμο, έχουν τεθεί μπροστά ακριβώ από του τουρκικού ναυστάθμου και είναι έτοιμοι να κατατροπώσουν όποιο καράβι προσπαθήσει να μπει προ τον ελλαδικό χώρο. Η ώρα είναι 11 και 41. Η γερμανική κυβέρνηση παίρνει τηλέφωνο με τον Σούλτ, τον κακελάριο, τον Ερντογάν και του λέει να σταματήσει οποιαδήποτε πολεμική διαθεσιμότητα. Ο Μακρόν κάνει ένα εντυπωσιακό τηλέφωνο, το οποίο θα καταλάβετε ποιοι είναι το ξανθό γένος και τέτοια πράγματα, και παίρνει, και παίρνει, τηλέφωνο τον Πούτιν λέγοντάς του να σταματήσει τον Ερντογάν να, να μην κάνει, πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Το ΝΑΤΟ, ο Στόλμπερκ, κατώτερο των περιστάσεων δεν ενημερώνει άμεσα <coughs> τα μέλη κράτη του ΝΑΤΟ ούτω ώστε να τεθούν σε αντιπαράθεση προς τη χώρα που ξεκινάει τον πόλεμο η οποία χώρα που ξεκινάει τον πόλεμο είναι μέλος του ΝΑΤΟ και επιτίθεται σε άλλο μέλος του ΝΑΤΟ. 11 και 42. Οι πρώτες πληροφορίες από την πράσινη γραμμή της Κύπρου ότι οι τουρκικές δυνάμεις προσπαθούν να τις παραβιάσουν και να μπουν εντός ελληνοκυπριακού εδάφους. Η ΓΕΕΦ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και το Γενικό Επιτελείο της, Κυπριακή, της Κυπριακής Κυπριακού Στρατού Ετοιμάζονται και αντιπαραδείχονται ακριβώς απέναντι στην πράσινη γραμμή με οδηγίες να μην περάσει κανένας την πράσινη γραμμή. Η πρώτη ανταλλαγή πυροβολισμών γίνεται και έρχονται και πληροφορίες για πάρα πολλούς νεκρούς, κυρίως πολίτες. Στοιχείο, οι βολές των Τούρκων, οι οποίες γίνονται από τα αποβατικά καράβια, σώς αυτά που φεύγουν, ε, το λένε, αυτά που φεύγουν από τα, οι για να πάνε στοιχείο, αρχίζουν και διαλύουν σπίτια που είναι στα παράλληλα. Εκατοντάδες τουρίστες πηγαίνουν στο εκάστοτε αεροδρόμιο κάθε ενός από τα νησιά αυτά με σκοπό να βρουν αεροπλάνο να φύγουν εκτό των πολεμικών περιοχών. Η οικονομική καταστροφή που δέχεται η Ελλάδα ξεκινάει από την πρώτη ώρα. Η ώρα είναι 11 και 43, πηγαίνει προ 11 και 44. Έχουν διακοπεί όλα τα κανάλια και υπάρχουν ενημερώσεις και υπάρχουν οι πρώτε αντιδράσει και παράλληλα υπάρχουν οι πρώτε κινήσει πανικού. Οι πρώτε κινήσει πανικού είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδιά και οτιδήποτε άλλο πηγαίνουν στα εναπομείναντα ανοιχτά εκείνη την ώρα, σούπερ μάρκετ, πρατήρια κτλ. για να πάρουν ποσότητε νερού το ένα το άλλο τα λοιπά για να έχουν καλυμμένη την οικογένειά του. Η ώρα είναι 11 και 44 και εδώ τίθονται τα πρώτα ερωτήματα. Η Ελλάδα δέχεται ένα πόλεμο και εδώ κυρίε και κύριοι. Θα κάνουμε μια μικρή, ένα μικρό άνοιγμα και αυτό είναι το χρονικό του χρόνου. Και θα λέμε το εξή. Έχει κανονίσει ποιο είναι το μπρελόκ που λέγαμε χθε. Ποια είναι τα κλειδιά από κάτω. Είσαι ξεκάθαρο. Έχει γυναίκα στο σπίτι και έχει γκόμενα. Να το πούμε έτσι στη χήμα. Έχει άντρα στο σπίτι και έχει γκόμενο. Να το πούμε έτσι στη χήμα. Πού θα πας. Δεν είναι αλακάρτ ότι είσαι αποφασίσει τι προηγούμενε μέρε ισχύει και τώρα. Έρωτα στα χρόνια του πολέμου είναι ό,τι πιο ωραίο, πιο ρομαντικό. Αυτός που μέχρι πριν από δύο-τρεις ώρες σε ξεφτύλιζε ή αυτή που μέχρι πριν από δύο-τρεις ώρες σε ξεφτύλιζε δεν σημαίνει ότι θα τροποποιήσει τώρα την απόφασή του και θα πει «Αχ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, είσαι μεγάλος μαλάκας προηγούμενος, αλλά σ' αγαπώ». Είσαι ιερόδουλη, αλλά σ' αγαπώ. Είσαι σκύλα, αλλά σ' αγαπώ. Επειδή έρχονται οι Τούρκοι. Το άλλο που θέλω να σας μπλέξω είναι το εξή. Κάθομαι και ακούω και από άλλους. Μην τα, όλα τα ακούω. Έλα μωρέ το μαλάκα για μένα. Όλο θα σε κάνει μια εκπομπή πώς είναι το, το σακί, το ένα, το άλλο, τα λοιπά. Έχετε σκεφτεί ποιο είναι ο χώρος που θα στείλετε την οικογένεια για ασφάλεια. Είναι μαγικό. Είναι μαγικό να είσαι στην Αθήνα, να ξέρει ότι θα πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα μπροστά, αλλά και να στείλει την οικογένειά σου στον πύργο. Λέω ένα παράδειγμα. Στην Ήπειρο, στην Κέρκυρα. Γιατί εκεί είναι πιο ασφαλή τα μέρη. Ναι, τα είσαι ετοιμάσει. Ή είναι μαλάκα ο Χριστό. Ναι, 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 να του κάνω ένα like. Μπράβο, ρε με αυτά. Ακούσουμε και αυτά. παρά λοιπόν, όταν έρθει η ώρα τη στιγμή. Ναι, μωρέ, μου τα έλεγε και δεν γινόταν. 11. Κλείνω την παρέθεση. Και απαντήστε στο ερώτημα. είστε έτοιμοι ψυχικά. Έχετε κάνει πλάνο και έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε σε περίπτωση ενό γεγονότο. Αποφασίστε. Γεγονότο. Έτσι. Θα σα παίξω εγώ μετά κάτω τα λοιπά. 29 λεπτά με την έναρξη τη εκπομπή. Η εκπομπή έχει ξεκινήσει 11 και 18. Είναι 11 και 47. Συμπληρώνουμε μία ώρα από την επίθεση των Τούρκων στην Ελλάδα. Στον Εύρο ήδη ξεκινάνε οι πρώτε αντιπαραθέσει και οι πρώτε βολέ. Υπάρχουν κατέρωθεν νεκροί. Αποφασίζεται από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορία ότι πρέπει να γίνουν βομβαρδισμοί κύριων στρατηγικών θέσεων τη Τουρκία. Τα αεροσκάφη τα οποία έχουν αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή ήδη έχουν φορτωθεί οι βόμβε και είναι στον αέρα. Το Go είναι όχι στον Υπουργό Εθνική Αμήνη, αλλά στον Μητσοτάκη. Ο οποίο Μητσοτάκη κάνει ένα καινούριο κύκλο τηλεφωνικό, μιλάει με τον Μακρόν, μιλάει με αυτά και γυρνάει και του λέει πολύ απλά το εξή, γιατί πιέζεται από τι καταστάσει και όχι γιατί το παίζει μεγάλο αυτοκράτορα, ότι εγώ θα ενεργοποιήσω όλα τα σχέδια αποτροπή επίθεση από οποιονδήποτε προ την ελληνική επικράτεια. Εύκολα τα βομβαρδιστικά τη Ελλάδο, βομβαρδίζουν τα παράλια τη Τουρκία και συγκεκριμένα Σμύρνη, εκεί που βρίσκεται η μονάδα ειδικών δυνάμεων τη Τουρκία. Στη Χίο, εκεί που βρίσκεται το στρατόπεδο το οποίο σχεδόν έχει αδειάσει, οι 100.000 έχουν ξεχυθεί για να πάνε στην Ελλάδα. Ρόδο απέναντι και, κυρίε και κύριοι, το σημαντικότερο πλήγμα απ' όλα, βομβαρδίζεται η Ανδριανούπολη. Στην κοιλάδα του Νέστου ξεκινάνε οι διαδικασίε και φορτώνονται κάποια MLRS, τα οποία τα MLRS έχουν για στόχο να διαλύσουν τι δυνάμει που βρίσκονται πίσω ακριβώ από τον Εύρο και είναι έτοιμε να επιτεθούν στην Ελλάδα. 6 με 7.000 τρακτέρ του Εύρου από του over 60, πάνω από 60 χρονών αγρότε του Εύρου, βάζουν μπροστά ό,τι πιο εχμηρό, δρεπανιοφόρο φόρο οτιδήποτε άλλο, αυτά που χρησιμοποιούν για να σκάψουν τα, τα οικόπεδα, αυτά τα, τα πώ τα λένε τα χωράφια, και είναι έτοιμοι να ξεχυθούν και να φάνε Τούρκους κανονικά. Δεν είναι πρόκληση πολέμου, είναι η αντιπαράθεση, είναι η λεγόμενη παλαϊκή πολιτική άμυνα. Στην Ελλάδα, κυρίε και κύριοι, του 2022. 11 και 49 ακούγεται για πρώτη φορά από το 1945 συναγερμός, πολέμου, που δεν είναι άσκηση. <coughs> Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Η Ελλάδα έχει καταφύγια. Αν γίνει κάτι, πού θα πρέπει να πάτε. Σίγουρα θα πρέπει να πάτε, αν δεν ξέρετε κάπου κοντινά ένα καταφύγιο, στο υπόγειο της πολυκατοικίας που μένετε. Στο υπόγειο της πολυκατοικίας που μένετε, το υπόγειό σας, όσοι έχετε, θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι, ούτω ώστε να μπορεί να σας διατηρήσει έστω και ένα βράδυ να κοιμηθούν εκεί κάποια ευάλωτα άτομα της οικογένεια, μεγάλοι άνθρωποι ή τα παιδιά. Δεν είναι πρέπει να φορτώσετε το αυτοκίνητο και να βγείτε στου δρόμου που θα βγουν εκατοντάδε χιλιάδε αυτοκίνητα προσπαθώντα να φύγουν μακριά. Αλλά θα πρέπει να έχετε ένα πλάνο το οποίο πρέπει να γίνει λίγο πιο αργά, λίγο πιο αυτά, περιμένοντα το πρώτο κύμα. Το υπόγειό σα είναι προσβάσιμο ή θα πρέπει να βγάζετε τη μασέλα του παππού, ξέρω το σκελετό τη γιαγιά για να μπείτε μέσα. Αυτά τα έχουμε επίση σε εκπομπέ. Καταφύγια πέρα από αυτά είναι όλα τα υπόγεια των, ε, των λεγόμενων γηπέδων που υπάρχουν σε ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος και παράλληλα είναι όλη η σταθμή του μετρό. Όλη η σταθμή του μετρό. Τα 17 μέτρα δεν. Εκτό να ρίξουν πυρηνική βόμβα που δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και από την Τουρκία να ρίχνει ε, βόμβα τέτοιου μεγέθου. Είχαμε πει αν είστε έτοιμοι για, τον επικείμενο, για, πολιτι... για επικείμενο πολεμικό επεισόδιο και σας λέω αν είσαστε έτοιμοι, αν έχετε κάνει τα, τα σχέδια που πρέπει, κλείνω το ερώτημα αυτό και η ώρα είναι 11.51. Όλοι καθόσαστε, αρχίζουν και γίνονται κάποιε συσκωτήσει. Όταν παίζουν οι συναγερμοί, σβήνουν τα φώτα τα δημόσια. Άρα, πρέπει να έχετε μπαταρίε, πρέπει να έχετε φώτα. Αυτά τα Τα έχετε. Τέσσερι εκπομπέ διαφορετικέ έχω κάνει ε, για αυτά τα πράγματα. Σε Brighton στο οτιδήποτε άλλο. Τα έχετε. Έχετε μπαταρίε, έχετε φακού, έχετε έτοιμο σχέδιο. Έχετε νερό, έχετε τα φάρμακα του παιδιού, έχετε τι insulines που χρειάζεται. Τα, τα έχετε, είσαστε έτοιμοι για το πολεμικό επεισόδιο. 11 και 52. 11 και 52. Πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις του κόσμου. Οι γνωστοί δημοσιογράφοι που κάθονται στα κτίρια και εσείς προσπαθείτε να ακούσετε τι γίνεται. Όσοι είσαστε κάτω από 45, είσαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας να σας καλέσουν για επιστράτευση. Οι ένοπες δυνάμεις είναι έτοιμες. Όσοι είναι πυρήνε, ξέρουν ότι μέσα σε 24 ώρε πρέπει να εμφανιστούν εκεί που επιστρατεύονται. Κάποιοι μετρούν την ανδριότητα και με την ηλικία. Χαρακτηρίζουν κάποιου μεγάλου ή μικρού. Να ξέρετε πάντω ότι οι πυρήνε είναι συνήθω κοντά στα 50-55. Και υπάρχει λόγο και για εμπειρία και για ε, επικείμενη, ε, πώ λένε, επεκτατική άσκηση, η οποία πρέπει να υπάρχουν διοικητέ για τι δυνάμει οι οποίε θα κάνουν την αντεπίθεση. Ήδη είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν κάποιοι από εσά που γράφουν. Εγώ θα φύγω, θα κάνω φαράνω. Πού θα φύγει, αγόρι μου. Πού θα φύγει, πού θα πα. Με τα καράβια που θα πηγαίνουν προ την Κέρικα και μετά στην Ιταλία, ξέρετε ότι ένα καράβι αυτή τη στιγμή πολιτικό είναι ο στόχο. Τσακ! Και έφυγε. Ριψάσπίση είχαμε πάντοτε. Καραγκιόζηδε έχουμε πάντοτε. Το θέμα είναι το εξή. Όταν θα αρχίσουν να περάσουν. Οι στρατιωτικέ δυνάμει, εκεί θα γίνει παλαϊκή άμυνα. παλαϊκή άμυνα, πέρα από του εθνοφρουρούς, οι οποίοι έχουν και οπλισμό, σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ατομικό οπλισμό. Αν μπουν στην Αθήνα, όπω καταλάβετε, το παιχνίδι έπεσε. Αλλά στα νησιά, και εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται με τους παράνομε ερχόμενα πρόσωπα, με τα παράνομε ερχόμενα πρόσωπα, τα οποία. Διακυβεύουν την ασφάλειά μα και φανταστείτε ότι στην Αθήνα, αν ξεκινήσουν κάτι από τι ευρύτερε περιοχέ του Ρωγού, Κυψέλη, Ποκάτο, Ιωσίων και τέτοια πράγματα, προ την Ομόρεια, οι πλησιέστερε στρατιωτικέ δυνάμει βρίσκονται στην Αυλώνα και στο Μεγάλο Πεύκο, οι οποίε θα έχουν και το νου του να φύγουν απέναντι για να αντιμετωπίσουν τι καταστάσει. 11 και 54 πληροφορίες για βύθιση τουρκικών αεροσκαφών, για τουρκικών πλοίων από τα ελληνικά καράβια και υποβρύχια και συντριπτικές απώλειες της τουρκικής αεροπορίας από τα ελληνικά αεροσκάφη με δικές μας βαρύτατες απώλειες αλλά υπερτερούμε σε αυτή τη μάχη. Στον Εύρο πλέον οι μεραρχίες μας έχουν μετατεθεί στις στρατιωτικές θέσεις και οι μάχες είναι πολύ σκληρές. Η 98 ΑΔΕΤΕ, η λεγόμενη μοιραρχία αρχιπελάγου στη Μυτιλίνη, όσοι είστε Μυτιλίνη θα καταλάβετε, συντρίβει την απόβαση στον κόλπο των Βατερών. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμω και στο αεροδρόμιο, διότι οι δυνάμει που έχουν στείλει οι Τούρκοι στο αεροδρόμιο είναι περισσότερε. Η παλαϊκή άμυνα βασίζεται και ετοιμάζεται στην έξοδο τη πόλη προ το αεροδρόμιο. Οι Τούρκοι όμω αρχίζουν και διαλύουν και τα σπίτια που είναι στον κόλπο των αεροδρομίων και υπάρχουν πολιτικέ απώλειε. Η ελληνική πολεμική αεροπορία βομβαρδίζει τα καράβια στον κόλπο του αεροδρομίου και έτσι πετυχαίνεται μια πρώτη αντεπίθεση και απόθεση των Τούρκων και μια νίκη. Στοιχείο, οι οποίε οι παραλίε είναι πιο λίγε, επίση ισχύει το ίδιο πράγμα. Δεν συμβαίνει όμω τον ίδιο στη Σάμο που, παρόλο που προσπαθούν να αντιπαρατεθούν, οι Τούρκοι έχουν σπρώξει περισσότερε δυνάμει από το στρατό των 100.000 και πληροφορούμαστε ότι έχουν καταλάβει κάποιο μέρο του νησιού, όπου εκεί ξεκινάει πάλι αντεπίθεση από την πολεμική αεροπορία και από το στρατό, οι οποίε βομβαρδίσουν τι θέσει των Τούρκων. Οι εκατόρρευτε απώλειε είναι πάρα πολύ μεγάλε, τα νοσοκομεία μα στήθονται σε μεγάλη επιφυλακή και αρχίζουν οι πρώτε εκκλήσει για αίμα 11 και 50. μία ώρα και 6 και μία ώρα και 8 λεπτά από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η Τουρκία αρχίζει και κάνει τα πρώτα τη πολεμικά ανακοινοθέντα ότι προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τα νησιά που μα ανήκουν από τη συνθήκη τη Λοζάνης. Ήδη σα το λένε και το λένε φάτσα κάρτα ότι η ψέριμο, η Χίος, η μυτιλίνη, αυτά τα λοιπά ανήκουν, ναι, λέει, στην Τουρκία. Και δεν βγαίνει κανένα να του τραβήξει το αυτή. Όλε όλες οι κυβερνήσεις καταδικάζουν τον Ερντογάν και αυτά τα πράγματα και μένουν εκεί κότε, λιράτε. Πρώτα επεισόδια στι πόλει τη Γερμανία, όπου η αστυνομία προσπαθεί να αντιπαρατεθεί και να χωρίσει Έλληνε και Τούρκου που στην κυριολεξία σφάζονται και μαχαιρώνονται σε αντίπαλε πορείε που γίνονται για την το υποστήριξη του εκάστοτε κράτου. 11 και 56. Η πληροφορία ότι μία ρουκέτα από ένα πολεμικό αεροσκάφο τη Ελλάδο πλήγει και διαλύει το πολεμικό ε, διοικητήριο του ναυτικού στη Σμύρνη, εκεί που είχε ξαναπέσει στο σεισμό τότε που είχε γίνει εκείνο το περίεργο καλοκαίρι του 1999, αποδυναμώνει την ναυτική διοίκηση των τουρκικών δυνάμειων στο, στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό σε οποιαδήποτε μάχη πλήν μικρών απολειών συντρίβει τις τουρκικές δυνάμεις στην πρώτη ώρα στην πρώτη ώρα τα backup υποβρύχια που δεν έχουν φύγει ακόμα από τους αναστάθμους φορτώνονται με ειδικέ καινούριε βόμβες οι οποίες είναι μαγνητικές και μάλιστα ενεργοποιούν τα αντιελεκτρονικού πολέμου κυκλώματα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτά τα υποβρύχια για να αντιπαρατεθούν τις παρεμβολές που θα κάνει ο έκτος στόλος ο Αμερικανικός ο οποίος θα παίξει τον ύπουλο ρόλο που έχει παίξει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Πούτιν επικοινωνεί με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δέχεται πληροφορίε ότι δεν κερδίζει σε κανένα από τα μέτωπα. Πριν από ελάχιστε περιπτώσει που μπορεί να έχουν καταλάβει κάποιε παραλίε, οι απώλειε είναι πάρα πολύ μεγάλε για τα λεγόμενα. Η ελληνική κοινή γνώμη πληροφορείται από αυτού του γνωστού ανθρώπου που μπορούν να σα πληροφορήσουν τα πάντα, από κορονοϊό μέχρι σεισμό και από σεισμό μέχρι πόλεμο, ότι έχουμε μεγάλες απώλειες, αλλά ότι κερδίζουμε. Εμφανίζονται στα πάνελ καραγκιόζηδες. Είναι 11 και 58, έχει περάσει μία ώρα και κάτι λεπτά από την έναρξη του πολέμου, εμφανίζονται στα πάνελ καραγκιόζηδες. Όχι ε, πρώην αξιωματικοί, γεωπολιτικοί αναλυτές του Κόλου έχουν τη μορφή του Μογγόλου. Σας λένε μπαρούφες, μην πέσετε στο παιχνίδι και τώρα, λίγο πρωτού τελειώσουμε, σα ξανακάνω πάλι το ερώτημα. Είσαστε έτοιμοι για ένα πολεμικό επεισόδιο. Έχετε διασφαλίσει την οικογένειά σα. Έχετε τα πλάνα σα έτοιμα. Απαντήστε ειλικρινά. Απαντήστε ειλικρινά. Γιατί εγώ θα σα πω στο chat ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ενό και του άλλου. Και θα κλείσει στο τέλο τη εκπομπή. Θα μου πει κάποιο, τι ακριβώ κάνει. Κάνω ακριβώ αυτό που πρέπει να καταλάβετε όταν λέτε πολύ άνετα ότι είμαστε έτοιμοι για ένα πολεμικό επεισόδιο. Όρσον Βέλ, ο γνωστό ηθοποιό, διάβασε τον πόλεμο των κόσμων και παρομοίασε μια επίθεση των εξωγήινων μέσα από το ραδιόφωνο και έκανε 35 με 40 εκατομμύρια Αμερικανού να νομίζουν ότι οι Αριανοί έχουν έρθει και σκοτώνουν κόσμο. Εγώ σα λέω απλούστατα πώ θα είναι τα πράγματα. Κούφια να είναι η ώρα. Έτσι, κούφια να είναι η ώρα. Αν γίνει πόλεμο. Προετοιμάσου για πόλεμο αν θέλει ειρήνη. Σα βλέπω ψηφίζετε. Σα βλέπω ψηφίζετε. Αυτά που σα λέω είναι πολύ ήπια. Οι πρώτε εικόνε θα σα κάνουν το στομάχι να φτάσει στο στόμα. Δεν έχετε καταλάβει τι σημαίνει να πέφτουν ρηπέ. Και ο διπλανό σου που μιλάει μέχρι πριν από τρία λεπτά και λέγατε τα όνειρά σα να είναι έξω με τα άντερα. Κυρίε μου, επειδή κάποιε από εσά σα θεωρούν, είδα και στι χθεσινέ αντιδράσει, ότι είστε φεμινίστρε και τέτοια πράγματα. Μπαίνουμε σε μια λογική ότι οι σύντροφοί σα, αν κληθούν για πόλεμο, οι μισοί από αυτού δεν θα έρθουν. Αν το πολεμικό επεισόδιο θα περάσει περισσότερο από δύο-τρει μέρε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να καταλάβετε ότι θα χάσετε το, του συντρόφου σα. 42 λεπτά από την έναρξη τη εκπομπή. 12 ώρα το βράδυ. Προμηνύεται ένα άγριο βράδυ οι πρώτε κινήσει διπλωματικέ και στρατιωτικέ από του συμμάχου, οι οποίοι μέχρι στιγμή στην πρώτη ώρα και μα απογοητεύουν, θα ξεκινήσουν περί τι 6 με 7 ώρα το, 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 πρωί. Έχουμε 7 ώρε ακόμα μάχη. Οι ένοπλε δυνάμει αρχίζουν και ξεφορτώνουν τις αποθήκες. τι αποθήκε. Με ό,τι έχει μείνει για το μεγάλο έγκλημα, το οποίο θα το δούμε αρκετό καιρό μετά, είναι το έχουμε στείλει οπλισμό στην Ουκρανία. Τάρματα μάχη από όλε τι επιλαρχίε έχουν βγει στι πολεμικέ θέσει και είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε έρθει από απέναντι. Η Κρήτη μπορεί να είναι μακριά, περιμένει η αεροπορική επίθεση. Όλη η αεράμινα είναι έτοιμη. Η Αθήνα είναι μακριά, αλλά περιμένει και ξεκινάνε οι μεταφορέ στρατευμάτων. Ένα χρονικό του χρόνου του τρόμου, ο οποίο κάποια στιγμή, γύρω στι 12 ώρα το μεσημέρι τη επόμενη μέρα, μετά από 12 ώρε, αν σα έχει πιάσει η καρδιά σα την πρώτη αυτή η περιγραφή που κάνω αυτά τα 42-43 λεπτά, φανταστείτε ότι είναι πραγματικό και διακυδεύεται η εθνική ασφάλεια και η εθνική ακαιρεότητα για τι επόμενε 12 ώρε. Και πλέον φωτίζει από τι 6 ώρα και πλέον βλέπουν και οι δύο πλευρέ που πρέπει να βαρέσουν για να σκοτώσουν περισσότερο. 12 ώρα το μεσημέρι την επόμενη μέρα διατάσσεται προσωρινή άρση και χειρία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος και Τουρκίας με επιτηρητές από το ΝΑΤΟ και τη Frontex που είναι ακόμα εδώ. Να σας θυμίσω ότι σε αντίστοιχη εκεχηρία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει σκοτωθεί ο ήρωας Χατζηδάκης στην Κύπρο, ο διοικητής του πυροβολικού στην Αμόχωστο. Έχω τη χαρά και την τιμή μέσα στον κόσμο που παρακολουθεί τις εκπομπές να έχω την κόρη του τη δώρα. Ο ήρωας ο οποίος συνέτρεψε τους Τούρκους και τον φάγανε τον φάγανε τον στρατηγό, μετά θάνατο στρατηγό, το έχει αποδοθεί ο τετράστερος στρατηγό, συνταγματάρχης ήταν τότε, τον φάγανε στην εκεχηρία. Η εκεχηρία είναι ό,τι χειρότερα απ' όλα. Έχουμε ξεχάσει ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν παίζω ακόμα live, έχει περάσει δηλαδή πλέον και είμαστε την επόμενη μέρα. Όλα τα kit και όλα αυτά τα λαθρομετανάστε έχουν βγει έξω. Όλοι του είναι οπλισμένοι και όλοι τους, όποιον βρουν, το μαχαιρώνουν, το κλέβουν, το βιάζουν, το σκοτώνουν. Θα κληθείτε να πάρετε τον νόμο στα χέρια σα. Και ψηφίζετε εσείς αν είσαστε έτοιμοι για ένα πολεμικό επεισόδιο. Η χράπα χρούπα που παίζετε εκεί στην Κάριστο, στι μιλιέ, με τα φυρίκια, μπούμ από μακριά για να δείτε αν πετυχαίνει το φυρίκι, το μπούμ θα είναι να σκοτώσει άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς το καταφέραν οι Γερμανοί του Χίτλερ, όπου το 1933 εν μια νυχτή αυτός ο λαός, ο ανιστόριτος λαός των Γερμανών μεταβλήθηκε σε μια στρατιωτική μηχανή όπου όλοι οι ψυχασθενείς γίνανε συνταγματάρχες, λοχαγοί κτλ. Και, και σκοτώνανε ανά όλο τον κόσμο υπό την έννοια του Φίρερ. Αλλά πόσο εύκολο είναι εσύ που είσαι μάνα δύο παιδιών εσύ που είσαι μάνα ενό παιδιού, εσύ που έχει έναν άπειρο πατέρα, εσύ που είσαι μόνη σου, εσύ που είσαι μόνο σου και οι γονεί σου έχουν καρκίνο, να πάρει μια χράπα χρούπα και να σκοτώσει κάποιον γιατί θα σε σκοτώσει. Και να ξέρει ότι αν σε σκοτώσει, όχι μόνο θα σου αφαιρέσει τη ζωή, αλλά αυτοί που είναι δίπλα σου θα μείνουν χωρί στήριγμα, χωρί βοήθεια. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Θα μου πει κάποιο γιατί κάνει αυτή την εκπομπή, για να ε, μειώσει. Το, ηθικό των Ελλήνων, ούτε καν το αντίθετο πρέπει να μπείτε σε μια νοοτροπία και σε μια ε, κατάσταση ότι πρέπει να προετοιμαστείτε είναι το πρώτο καμπανάκι είναι το πρώτο διαγώνισμα και σας το βάζω ίσως και λίγο αργά το πρώτο διαγώνισμα θα βρείτε τα λάθη σας, θα πάρετε το, τη σελίδα που θα λέει 6 κάτω από τη βάση και θα βρείτε τα λάθη σας και θα τα διορθώσετε Λαός προετοιμασμένος, ποτέ νικημένος. Βλέπω ότι έχετε διαφορά. Τόσο ψηφίσατε στο πρώτο, τόσο ψηφίσατε στο δεύτερο. Που σημαίνει ότι το ψηλοσκεφτήκατε. Μην ακούτε φανφάρες. Ούτε ακούτε ότι θα μας εξοντώσουν όλους. Ποτέ δεν εξοντώθηκε αυτός ο ελληνικός λαός. Ε, ασκός βυθιζόμενος. Μηδέποτε, ασκός ε, μηδέποτε έτσι λοιπόν όπως ήταν και τη πυθία ο για την Ελλάδα Δηλαδή, ασκό ο οποίο ναι μεν κλειδωνίζεται, κουνιέται αλλά δεν βυθίζεται. Αν έχετε καταλάβει ποια είναι τα λάθη σα και προσπαθείτε να τα διορθώσετε, εγώ είμαι χαρούμενο. Αν έχετε καταλάβει ποια είναι τα λάθη σα και δεν ξέρετε τι να κάνετε, θα δείτε τι εκπομπέ για την προετοιμασία και εδώ μέσα σε αυτό το κανάλι και στο Brighton. Αν έχετε δει αυτή την εκπομπή και λέτε καλά, μαλακίες Μάγκε έχει νικελόντιον. Έχει και Δείτε αυτά. Ποτέ δεν ήμουνα λάτρης του πολέμου. Και ποτέ δεν ήμουνα και πολεμοχαρή. Έχω όμω μέσα μου κάτι το οποίο θα το καταλάβατε όλοι. Έχω την ελπίδα ότι αυτός ο λαός που κοιμάται θα ξυπνήσει. Και έχω και την ελπίδα ότι παρόλο που υπάρχουν πολλοί μπαρουφολόγοι, κάποιοι από τους λένε και εμένα μπαρουφολόγο στον χώρο της ελληνικής αναζήτησης, στο συγκεκριμένο κομμάτι θα διαλέξουν το εθνικό μονοπάτι, όχι το μονοπάτι της μαλακίας, το λέω επισήμως, ευθέως. Καραγκιόζοντες θα υπάρχουν πάντοτε. Φταίμε εμείς, όπου μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκτελέσαμε μόνο 6 δοσίλογους, ενώ έπρεπε να έχουμε εκτελέσει 2.500 δοσίλογους. 6, μόνο έξι. Εγώ αυτό που έχω να σα πω είναι το εξή, και κάπου εδώ σταματάει και η δεύτερη ψηφοφορία. Τρει κάναμε συνολικά για το αν είστε έτοιμοι και θα βλέπετε τη διαφορά μόνο σα. Εγώ έχω να σα πω το εξή. Έσω έτοιμο για το καθένα από εσά. Εδώ είμαι αν έχετε απορίε. Ε, δεν το παίζω μου να ο στρατό σου και τέτοια πράγματα. Και αν βοηθήσω έστω και λίγο στο λιθαράκι για να η Ελλάδα να είναι ατόφια και τα λοιπά, και να είστε ήρεμοι, τότε είναι χαρά μου. Και προσέξτε, θα είστε ήρεμοι, διότι θα ξέρετε ότι ό,τι και να γίνει, προστατευμένα είναι και τα παιδιά, προστατευμένοι και οι γονεί, προστατευμένοι είναι και η οικογένεια, και εσύ θα δώσει τον αγώνα. Ριψάσπη δεν υπήρξα ποτέ. Και ούτε πρόκειται να υπάρξω. Κάποιοι προσπάθησαν να με χλεβάσουν και να πούνε ότι είμαι ριψάσπη. Έχω. Γνωρίζω το χρέο μου προ την πατρίδα και το πληρώνω κάθε μέρα. Δεν έχω διαμαρτυρηθεί ποτέ για αυτό το πράγμα. Το χρονικό του τρόμου έχει ξεκινήσει. Αν το κάναμε live είναι 50 λεπτά. Η εκπομπή ξεκίνησε στι 11 και 18. Είναι 12.08, 12.09 και ήδη θα έχει κλείσει πρώτη μια μισή ώρα πολεμικών επιχειρήσεων και θα θρυνούμε ήδη οι Έλληνες. Για να, αν είμαστε προετοιμασμένοι δεν θα γίνει ποτέ αυτό διότι λαός προετοιμασμένος φοβίζει τους εχθρούς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ζητήσω, αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, πατήστε ένα like και κοινοποιήστε την εκπομπή. Καλύτερα να ξέρεις τα πράγματα με την κακή μεριά και να γίνουν καλύτερα, παρά να την ξέρεις με την καλή μεριά και να γίνουν χειρότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και παρόλο που ο Αριστοτέλης έλεγε ότι δεν υπάρχει καλή τύχη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όλα είναι θέμα κάρμα και τύχης. Και όσοι ασχολούνται με τον βρελοκ, χάνουν τα κλειδιά. Καλό βράδυ, καλή τύχη. Γεια σας.